μέσα εκεί, μέσα εδώ. Βέβαια, θα περάσω. Το CNN είναι. Αλλά χαίρομαι πολύ που δημιουργούνται θέσεις, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι χρηματοδότηση με εθνικά λεφτά, αλλά θέλουν μια μεγαλύτερη μονιμότητα. Ναι, γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε και την Ευρώπη πάλι, να έχουμε τα χρήματα από εκεί. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια τώρα, ότι θεωρήθηκε ζωντανό και το περίοδο της κρίσης, να έχουμε αυτή την μονιμότητα. Είναι υπάλληλοι οι οποίοι με όλα αυτά τα οποία έχουμε δεχτεί, με Ιαννό, με COVID, Διομήδη, Ντάνιελ, τα περάσαμε όλα τα ονόματα. Ναι. Αναγκάστηκαν οι υπάλληλοι μας να δουλεύουν 15 ώρες την ημέρα. Αυτό είναι εξοδητικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, ζητήσαμε τη βοήθεια μας ήρθε, αλλά θέλουμε να τα μονιμοποιήσουμε. Θα δώσω και μολυβάκια. Αυτό που μπορώ να σας πω, να σας ευχαριστώ από την ψυχή μου για αυτό που κάνετε για όλους. Και εμείς από εκεί θα κάνουμε και κάνουμε το καθήκον μας στο χρονικό διάστημα που μας αναλογεί και στον όρο που μας αναλογεί. Και το κάνουμε καλά νομίζω. Κάναμε και τις απαραίτητες αλλαγές, θα πάει με τα φύγουν εκεί και θα κάνουμε και άλλα πράγματα εφόσον μας δώσουν τη δύναμη πάλι πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εδώ, να μην υπάρχει διάκριση, πάμε και στο. Όχι, δεν είναι καλή συμπεριφέρεια. Θα πάμε λίγο στον πάνω όρο. Γεια σα, γεια σα και μετά. Αλλά. Παρόλο την ονομαστική, είπα θα έρθω σε σένα και θα φύγω τώρα κατευθείαν για την ονομαστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λίγο πάνω να δούμε και τα παιδιά τα άλλα. Ανέβω να λουνάς. Πάμε μαζί. Κυρία Σπυράκη, να ευχαριστήσετε. Γεια σας, κυρία Σπυράκη. Καλή είναι τεχνική μας υπηρεσία. Καλημέρα σας. Μαρία Σπυράκη, χαίρομαι. Εδώ πέφτουμε στη Σαρακατσάνου, να το ξέρεις. Είναι Σαρακατσάνη και άλλοι εδώ. Δεν πρέπει να το διαδώσεις συστηματικά όμως, όχι η Λίλη. Ναι, ναι. Έχουμε τον Χρήστο. Όλοι, από το καλό νερό. Χρήστο. Ο Χρήστο μπορεί να βρίσκει από το καλό νερό σε όλοι. Ναι, σοβαρά. Παλιά σπήγαν τα πρόβατα πάνω μαζί μου, στα βουνά. Είμαι το γένος στα σιώτη και η μάνα πίνει το καλό νερό. Εδώ κοντά δίπλα. Απλά και με τα πρόβατα. Κυρία, θέλω να δεις εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φέρετε και εμείς στη Σαρακατσάνα. Γεια σας. Ευχαριστώ την άλλη. Και την Ναταλία στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, καλά είστε. Η Ναταλία δουλεύει και στο Cluster. Α, τέλεια. Μίλησα χθες με την άλλη. Και όταν πει η Ναταλία μου λέει μάλλον όχι. Γι' αυτό ήρθα πάρα πολύ. Καλά είστε. Καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε. Καλά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε, θα πιείτε κάτι, ένα νερό που εισπάγω είναι πάρα πολύ.
πάρα πολύ. Και ο Κώστα Γιαννούλας από τη Λάρισα. Ναι. Τι ήταν οι θηρίες. Τώρα, η Κώστα που αφάρσε λάθος. Θα πάω στη Λάρισα σε μία επιχείρηση, σου είπα σε κι άλλα, την έστειλα, δεν θυμάμαι. Σου έστειλα το πρόγραμμα, θα σου στείλω το πρόγραμμα της Λάρισας, γιατί τώρα το φτιάξα και μετά θα πάω στην ΕΠΟ όπως συμφωνήσω. Εσύ δεν χρειάζεται, ξέρω ότι έχεις ομαστική και είναι μεγάλη η τιμή και η χάρη. Ναι, και είναι μεγάλη τιμή και η χάρη για μένα που κάψεις και σας το λέω πολύ ευχαριστά για να σου πω. Μα έχεις σούπα θα πω και είστε η Μαρία που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε.
Καλή επιτυχία στο δύσκολο αγώνα που δίνεται. Για μένα είναι σίγουρη επιτυχία, γιατί είστε δραστήρια, δημιουργικοί. Είστε αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, η χώρα μας. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και ο λόγος σε εσάς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Χαίρομαι πολύ που βρίσκω τον Δήμαρχο Παρσάλου στα Φάρσαλα. Είμαι πολύ χαρούμενη που χωρίς να τον έχω συναντήσει ποτέ, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου αυτή στις Βεξέλλες μαζί με άλλους δημάρχους από τη Θεσσαλία. Δεν μου αρέσουν γενικώς οι υποσχέσεις. Όμως θέλω να πω ότι ο οικογενειακός τομέας είναι αυτή τη στιγμή στο ένα σημείο που συγκεντρώνει όλα τα ευρωπαϊκά φώτα και εφόσον με εμπιστευτείτε για αυτή τη θητεία, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα είμαι δίπλα στα ενδιαφέροντα του οικογενειακού τομέα, δίπλα στα ενδιαφέροντα των αγροτών, δίπλα στις αλλαγές που χρειάζονται για να προκόψει ο τόπος και να προχωρήσει ακόμα καλύτερα. Οπότε σας ευχαριστώ γιατί το λόγο έχει ο σημερινός, ας το πούμε, οικοδεσπότης του Μεσημεριού, ο Βασίλης, ο οποίος θα πάρει και το λόγο. Δήμαρχε, Γιάννη, θα πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο ραντεβού μας θα ξαναείχε στο Φάσαλα και μετά Βέξελε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, θα το χαιρετισμό του Δημάρχου. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του, όπως και της άλλης Δημάρχου, της κυρίας Τσιπλή. Να πω κάποια πράγματα για την προσεκλημένη μας σήμερα, την κυρία Μαρία Σπυράκη, την προσβλητή. Καλωσορίζουμε πρώτα για την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου της Ευρωβουλεύτριας, της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εδώ στα Φάρσαλα, μια αγροτική πόλη, που δυστυχώς όπως και όλη η Θεσσαλία χτυπήθηκε ισχυρά από το πρόσωπο της κλιματικής κρίσης. Εδώ ακριβώς έρχεται το βιβλίο της Μαρίας Σπυράκη, «Η βιωσιμότητα και η αντικειμενικότητα, δύο πυλώνες πολιτικής για τη ζωή μας», που δίνει μέσα στον απολογισμό της πενταετίας της, δίνει πολλές απαντήσεις για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που το βρίσκουμε μπροστά μας και θα το βρούμε ακόμα χειρότερα, δυστυχώς, τα επόμενα χρόνια. Οπότε προτείνει λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών και της Ευρώπης και της Ελλάδας φυσικά και σε εμάς εδώ ακόμη περισσότερο στο τοπικό επίπεδο. Αλήθεια, πώς σχεδιάζουμε τα έργα του ΑΔΜΗ ώστε να είναι αντιδικά και βιώσιμα, θα μας προαναλύσει λίγο η ίδια η κυρία Σπυράκη. Πριν όμως σου δώσω το λόγο, θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που συντονίζω αυτή την παρουσίαση, γιατί η κυρία Μαρία Σπυράκη είχε εξαιρετικές επιδόσεις στην Ευρωβουλή και ολοκλήρωσε τη θητεία της τιμώντας τον ψήφο των πολιτών που την εμπιστεύτηκαν το 2019. Έκανε τη δουλειά της σωστά και ζητά πάλι τον ψήφο των Ελλήνων ενώ τον Ευρωεκλογό της ενάντηση μνήμων, έχοντας να παρουσιάσει πλούσιο ευρωβουλευτικό έργο. Να αναφέρω με συντομία το βιογραφικό της. Η Μαρία Σπυράκη είναι ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ενέργειας και Έρευνας, της Επιτροπής για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια Προφήμων. Είναι επίσης η πρόεδρος του Eurogroup για την βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Στην παρούσα θητεία αξιολογήθηκε πρώτη μεταξύ των 21 Ελλήνων βουλευτών για το κοινοβουλευτικό της έργο, σύμφωνα με το δίκτυο BCW, δεύτερη Ελληνίδα στην επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των 20 πιο επιδραστικών πολιτικών για το περιβάλλον στην Ένωση, σύμφωνα με το δίκτυο EU Matrix. Το 2019 ανακηρύχθηκε Ευρωβουλευτής της χρονιάς για την ενέργεια, την έρευνα και την καινοτομία. Η Μαρία Σπυράκη εργάστηκε 22 χρόνια σαν δημοσιογράφος. Σπούδασε χημικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην νομοθεσία, της ενέργειας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Επίσης αποφύτησε στα θερινά σχολεία διπλωματίας, διαπραγματεύσεων και στρατηγική στο Κολέγιο της Ευρώπης και στο Harvard Business School. Τέλος θέλω να πω ότι είναι εντελώς δικά μας, καθώς η μητέρα της κατάγεται από τη Λάρισα. Οπότε, τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είναι από εδώ και Θεσσαλία. Είναι και χαρά μας και τιμή μας. Θα ήθελα να μπορώ να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της ΔΥΠΟ Φασάλων, τον κύριο Δημήτρη Γιακουβί. Μαρία, καλώς ήρθες στη Φάσαλα. Είναι τιμή και χαρά να σε έχουμε μαζί μας σε αυτόν τον τόπο που τα τελευταία χρόνια
πληγώθηκε, να το πω έτσι, από την κλιματική αλλαγή τόσο πολύ σκληρά. Προσπαθούμε να σταθούμε λίγο πάλι στα πόδια μας. Ο αγροτικός τομέας είναι αυτός που έχει υποστεί το χειρότερο πλήγμα, να το πω, τελευταίο αιώνα, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι πρωτοφανές αυτό που μας έχει συμβεί. Απαραντά, Ντάνιελ, πριν είχαμε τον Ιαννό, Ηλίας, είμαστε όμως και εμείς περήφανος λαός, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας και με τη βοήθεια και τη δική σας και της κυβέρνησης, γιατί μιλάω και ο Ζάνης, στεκόμαστε στα πόδια μας, προσπαθούμε, ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στις υποσχέσεις για αποκατάσταση των πληγωμένων περιοχών. Ειλικρινά, εξεπλάγει από το βιογραφικό σου, γιατί ασχολήθηκα τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ και καμαρώνω και είναι τιμή να σας έχουμε και πάλι υποψήφια και θέλω όχι μόνο να αυξήσετε τους ψήφους που είχατε, γιατί αξίζετε, γιατί τιμητική θέση της BCW που διάβασα και εγώ δεν είναι τυχαία ότι είστε η ευρωβουλευτής που δουλεύει πάρα πολύ. Και επειδή μιλάμε για ευρωεκλογές, δεν είναι εκλογές που τις παίρναμε αψήφιστα και λέμε θα τιμωρήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Απευθύνουμε στους νεοδημοκράτες και σε όλους τους πολίτες. Εάν θέλουν να τιμωρήσουν κάποιον τη Νέα Δημοκρατία, τιμωρήσουν εμένα, τον Δημήτρη Γιακοβή. Ας ψηφίσουν τη Μαρία, γιατί αξίζει να εκλεγεί, να επανεκλεγεί. Ξέρουμε ότι θα κάνει δουλειά, θα βοηθήσει και τον τόπο μας, αλλά θα βοηθήσει και την Ελλάδα. Και είναι ευτυχής, να το πω έτσι, συγκυρία που στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που αποφασίζεται το μέλλον των 450 εκατομμυρίων ανθρώπων που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι στον σκληρό πυρήνα των αποφάσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ισότιμος συνομιλητής με την Ούρσουλα, την Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο και τους άλλους ηγέτες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι η φιλοσοφία της είναι πλέον πολύ πιο ανοιχτή και πολύ πιο, να το πω έτσι, έσπλαχνη προς την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας, γιατί αυτό έρχεται, επιστρέφει στην Ελλάδα και επιστρέφει και στα φάρσα. Και σας λέω, είναι μεγάλη τιμή και εύχομαι να πάτε όσο μπορείτε πιο ψηλά να εκπροσωπήσετε την Ελλάδα στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Καλώς ήρθατε, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ο λόγο έχει ο κύριος Καραΐσπος, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Συνεθνισμού Φαρσάλων Ιππέας. Είχαμε την τιμή πριν κάνει ώρα περίπου να είμαστε με την κυρία Σπυράκη στο συνεδρισμό. Είναι μεγάλη τιμή για μας, σας είπα και πριν ότι ήρθατε στο συνεδρισμό μας, επειδή ξέρω ότι πεδουλεύετε και ξέρω και τον τρόπο σκέψης σας. Θα σας μιλάω στο ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν τσεκίσει επάρχημη δημοσιογράφος. Έχει εξελιχθεί σε μια έγκριτη δημοσιογράφου και από τους καλύτερους ευρωβουλευτές της χώρας μας και θα ήθελα να συνεχίσει αυτό. Εγώ θα ευχηθώ καλοτάξιο το βιβλίο σας. Εσείς θα συνεχίσετε εκεί που είστε και θα ήθελα μια συνεργασία όσο γίνεται πιο στενή με τους αγρότες. Εδώ που βρίσκεστε, στην επαρχία Φασάνων, είναι μια επαρχία που έχει χτυπηθεί από 20 και μετά 3 φορές από θεομηνίες. Οι αγρότες τώρα καταλήγουν στο μετοδίκτυο του βιβλίου σας, βιωσιμότητα και αθεκτικότητα. Εμείς αθεκτικότητα έχουμε. Από εσάς θέλουμε να μας βοηθήσετε να γίνουμε βιώσιμοι. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η ευρωβουλευτής, η κυρία Μαρία Σπυράκη, είναι χαρό. Συνήθως λένε ότι οι πολιτικοί δίνουν υποσχέσεις. Η απόφαση μου να αναρωτηθώ με τα κοινά
Δεν είχε να κάνει με αυτό, είχε να κάνει μάλλον με το πώς μπορεί κανείς να απαντήσει σε προκλήσεις μεγάλης κλίμακας που μπορούν να εφαρμοστούν στον τόπο. Θα ξεκινήσω από μια μικρή ιστορία. Είμαι εδώ γιατί με προσκάλεσαν οι φίλοι που μόλις ακούσατε με τον Δήμαρχο και τον Βασίλη να προσταθούν σε αυτή την υπόθεση και τον Δημήτρη να έρχεται αργός να διοργανώσει αυτή την υπόθεση. Είμαι εδώ γιατί ο πρόεδρος του ΕΝΙΠΕΑ είπε ότι είμαι πρόσδεκτη, αλλά είμαι εδώ και γιατί έχω μια πολύ κοντινή συνάφεια. Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στο καλό νερό τα καλοκαίρια, γιατί η μητέρα μου είναι από εκεί. Οπότε μου είναι πάρα πολύ γνώριμο όχι μόνο το τοπίο, αλλά και το πώς εξελίχθηκε η αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία και ειδικά στην περιοχή αυτή. Το βιβλίο μου έχει τίτλο «Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, δύο πυλώνες για την πολιτική». Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού και ο πρόεδρος της τοπικής μας επιτροπής εδώ της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν για θεομηνίες. Εγώ δυστυχώς δεν θα σας χαϊδέψω τα αυτιά. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Η κλιματική κρίση δημιουργεί οξύες συνθήκες και γι' αυτό χρειαζόμαστε σοβαρές νομοθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ενισχύσει τα έργα και να βοηθήσει τους αγρότες όχι μόνο να μείνουν στη γη τους, αλλά να κάνουν μια δουλειά ελκυστική και για την επόμενη γενιά. Αυτό έχει σκοπό αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό δείχνει τον δρόμο που διάλεξαν άλλες χώρες, οι οποίες δέχονται έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά δεν πνίγονται. Δείχνει τον δρόμο για τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος των κλιματικών πόρων, περίπου το 30% σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές, για έργα πρόληψης της κλιματικής κρίσης, τέτοια που θα κρατήσουν το χώμα στη θέση τους, που θα συλλέξουν το νερό, που θα δημιουργήσουν περιοχές οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν την επόμενη μέρα και όχι εδάφη τα οποία χρειάζονται καιρό να αποστραγγίσουν και να καλλιεργηθούν μετά. Το βιβλίο αυτό είναι και μια διαδρομή. Πώς κανείς, ενώ είναι ευρωβουλευτής και νομοθετεί για ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τα χημικά, την κλιματική κρίση, βλέπει να συμβαίνουν αυτά που απέφχονται οι εκθέσεις επιπτώσεων της Κομισιόν στον τόπο του, τότε στην πολιτεία της πάνω. Αυτό είναι ένα προσωπικό βίωμα και γι' αυτό ήθελα περισσότερο να το μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να σας πω δύο σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι η διατροφική επάρκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο στοίχημα το οποίο μπορούμε, πρέπει να απαντήσουμε στην επόμενη δεκαετία. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε χωρίς την ελληνική αγροτική παραγωγή και χωρίς ισχυρή αγροτική παραγωγή. Και για να το απαντήσουμε πρέπει όχι μόνο οι αγρότες μας να παίρνουν ενισχύσεις, αυτές κάποιες φορές και με καθυστέρηση δυστυχώς, αλλά κυρίως να το απαντήσουμε διευκολύνοντάς τους να έχουν ευελιξία, να μπορούν να αντικαθιστούν καλλιέργειες, να δέχονται τεχνικές συμβουλές και εμείς οι ίδιοι να πετυχαίνουμε ευελιξία στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλλαγές που κάναμε είναι πράγματα σε πολύ θετική κατεύθυνση. Καταρχήν αυξήσαμε το ποσό για τους αγρότες μας κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με αυτό που είχε δεσμευτεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τα 18,2 πήγαμε στα 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός χρόνου. Δεν είναι εύκολο να αλλάζουμε τους κωδικούς του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για να έχουμε λεφτά στην Ελλάδα. Αλλά δεν κάναμε μόνο αυτό. Μόλις στις 24 Απριλίου, πριν λίγες μέρες όταν κλείσαμε, η τελευταία μας πληροφορία αφορούσε τις αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική. Σταματάει η υποκριτική αγρανάκαμψη, που ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ειδικά για τους αγρότες, οι οποίοι έπρεπε να αφαιρούν καλλιεργήσιμη γη, αλλά και να την κρατούν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, ένα χωράφι όχι μόνο το έβγαλες από την παραγωγή, αλλά έπρεπε να το έχεις και οργωμένο και σε καλή κατάσταση, να μην το αφήσεις να επιστρέψει σε μια κατάσταση με αγριόχορτα και άλλα ζωήφια. Και αντίθετα, θεσπίζουμε την αποζημίωση της αγρανάκαμψης. Μέσα από αυτόν τον τρόπο, όποιος αποφασίζει ότι ένα κομμάτι της γης που καλλιεργεί μπορεί να το προχωρήσει σε αγρανάκαμψη, θα αποζημιώνεται με βάση τα δεδομένα της νέας ΚΑΠ. Το δεύτερο που επίσης για μένα είναι σημαντικό είναι η χρήση του πυλώνα του 2%, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποζημιώσεις και έργα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μαζί με το 30% του ΕΣΠΑ και το ξαναλέω, το οποίο είναι απαραίτητο να πάει σε έργα για την πρόληψη της κλιματικής κρίσης. Αν δεν προλάβουμε, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει καμία οικονομική δυνατότητα να αποζημιώσουμε. Ούτε εθνικά, ούτε ευρωπαϊκά, ούτε μέσω των ασφαλιστικών εταιριών. Και αν έχω ένα ρόλο είναι να σας λέω αυτά που συμβαίνουν στα αλήθεια και όχι αυτά που χαϊδεύουμε τα αυτιά. Γι' αυτό και η πίεση πρέπει να είναι μεγάλη. Τα έργα για την πρόληψη της κλιματικής κρίσης πρέπει να εκτελεστούν και πρέπει να εκτελεστούν με πολύ υψηλή ανθεκτικότητα.
όχι με την ανθεκτικότητα που βάζαμε σε προηγούμενες στιγμές. Οι μεγάλες φυσικές καταστροφές, οι θεομηνίες, είπαν οι πρόεδροι, είναι πλέον η νέα κανονικότητα, το ξαναλέω. Και αυτό πρέπει να είναι μπροστά μας. Το τρίτο αφορά τη δυνατότητα να μεταφέρονται κονδύλια από πυλώνα σε πυλώνα. Δίνεται δηλαδή μια ευκαιρία στα κράτη-μέλη και στην πατρίδα μας να μεταφέρει κονδύλια από διαφορετικούς πυλώνες φυσικά. Τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά είναι το πρελούδιο, το προείδιο μιας μεγάλης αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να βρεθεί στρατηγικά μετέωρη εξαιτίας του ότι δεν έχει αρκετά τρόφιμα για τους πολίτες της. Είναι η ώρα να θέσουμε όλους εκείνους τους κανόνες και τους όρους που θα κάνουν την αγροτική ζωή πιο ελκυστική, τις αγροτικές καλλιέργειες πιο κερδοφόρες και συγχρόνως θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στους πολίτες μας το εισόδημα που τους αναλογεί με τρόφιμα σε εύλογες τιμές που θα μπορούν να τα αγοράσουν όλοι οι κάτοικοι των ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτό είναι μια δύσκολη άσκηση, αλλά είναι η άσκηση της επόμενης πενταετίας, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και η απόφασή μου, και θέλω να σας πω, είναι ότι εφόσον με εμπιστευτείτε, εφόσον μου δώσετε το σταυρό σας, τα νέα από τους 4 στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, η δεύτερη επιτροπή που θα διαλέξω θα είναι η Επιτροπή των Αγροτικών Υποθέσεων. Ήδη η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας πρόκειται να συγχωρευτεί με την Επιτροπή για το Περιβάλλον, οπότε έχω πια εκφράζω και δεδηλωμένο ενδιαφέρον. Θα κλείσω με το εξής. Αυτές οι εκλογές έχουν διπλό ρόλο. Ο ένας είναι να διαλέξετε αυτούς που θέλετε και αυτούς που σας εκπροσωπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση και δεν είναι αστείο. Είναι ίσως η πιο σοβαρή διαδικασία σε σχέση με τα συνολικά συμφέροντά σας, γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι όσα χρήματα εισπράττετε είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Και όποιες προδιαγραφές παίρνετε, πάλι είναι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική έχει ενοποιηθεί στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα ποσά είναι τεράστια. Είναι το 1/3 του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, το οποίο εξαιρείται από τον κανονισμό. Το δεύτερο αφορά την επιλογή σας ως σκόπο. Η κυβέρνηση είναι στον πρώτο χρόνο της ζωής της, μετά τις εκλογές. Η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά βήματα διόρθωσης στο κράτος με την περικοπή της γραφειοκρατίας. Βήματα αναστήλωσης του κράτους με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στα δίκτυα, που πηγαίνουν στις μεταφορές, που πηγαίνουν στις ενίσχυσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει κάνει πολλά βήματα και στη στήριξη των αγροτών, καμιά φορά με κάποια καθυστέρηση, γιατί κανείς δεν μπορεί να περικόψει τη γραφειοκρατία και να ξέρετε ότι όλοι όσοι βάζουν τις υπογραφές τους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Θέλω να το έχετε στο μυαλό σας όταν λέτε γιατί καθυστερεί αυτό, γιατί υπάρχουν και πολλαπλοί έλεγχοι. Μπορεί να έχουν γίνει και λάθος. Μπορεί να έχουν γίνει και παραλήψεις και θα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα πω ότι όλα είναι σούπερ. Ότι δεν επιδεχόμεθα βελτίωσης. Ότι καλύτερα δεν γίνεται. Και καλύτερα γίνεται. Όπως όταν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, ξέρουμε ότι πήραμε την Ελλάδα από την κρίζα ζώνη, από τον κρεμό του 2019 και την πήγαμε στην φωτεινή πλευρά της ιστορίας. Το είπε ο πρόεδρος Δημήτρης και θέλω να το επαναλάβω. Η συνεργασία που έχουμε σε ανώτατο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανα στο γεγονός. Ο Πρωθυπουργός και οι πρωτοβουλίες του, είτε για το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε για την κοινή παροχή εμβολίων, είτε τώρα για το Ευρωομόλογο για την άμυνα, που θα αυξήσει τη δυνατότητά μας και την αποτελεστική μας ικανότητα και επιτρέψτε μου να πω και οικονομικά θα μειώσει και τις αμυντικές μας δαπάνες για να έχουμε να δώσουμε κι αλλού και στα σχολεία και στην υγεία και στις μεταφορές και στους αγρότες. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής επιλογής. Σας καλώ λοιπόν όσους γνωρίζετε και είναι δυσαρεστημένοι με το μικρό, είναι δυσαρεστημένοι με το επιμέρους, να τους ζητήσετε να βρουν το μεγάλο κάδο. Να τους ζητήσετε να εκπροσωπείτε η Ελλάδα με δύναμη. Να τους ζητήσετε να εκπροσωπείτε η Ελλάδα με φωνή, να τους ζητήσετε να εκπροσωπείτε η Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο ίδιος Μητσοτάκης που κυβερνά την Ελλάδα με αυτόν που διαπραγματεύεται την κοινή αγροτική πολιτική. Είναι ο ίδιος Μητσοτάκης που κυβερνά την Ελλάδα με αυτόν που διαπραγματεύεται το ευρωομόλογο για την κοινή άμυνα. Είναι ο ίδιος Μητσοτάκης που υποστηρίζει τους αγρότες με τον Μητσοτάκη που πάει στο εξωτερικό και παίρνει εξ αρχής 1,5 εκατομμύρια επιπλέον για τα δικά μας συμφέροντα, για τις δυτικές μας καλλιέργειες. Με αυτά τα λίγα, σας καλώ να ρίξετε μια ματιά στον απολογισμό μου, που είναι ο απολογισμός μιας δουλειάς που κλείνει, που έχει κλείσει ήδη, που έκλεισε στο τέλος Απριλίου. Θα σας πω ότι σε αυτή τη διαδρομή είχα την ευκαιρία να αξιολογηθώ τους ξένους οίκους και με αξιολόγησα πρώτη σε κοινοβουλευτικό έργο και να ζητήσω το σταυρό σας κατά την κρίση σας στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.